και αποφασιστικά στο παιχνίδι για την νίκη. Προηγήθηκε νωρίς με τον Αλεξανδρή, μόλις το τρίτο λεπτό, μετά την παλιά του Ζιοβάνι. Μετά ο διαιτητής Αγγελάκης σταματά τον Αλεξανδρή για offside. Κακός, αφού θα δείτε εδώ ότι ο παίκτης κινήθηκε κανονικά και η συνέχεια σταμάτησε. 21 λεπτό ο Μουζαουί περνάει για τον Σίλιακ και ο Σλοβαίνος μετά την ασθενή απόκριση του Ελευθερόπουλου σοφαρίζει 1-1. Το δεύτερο συνεχόμενο γκολ του Σλοβαίνου στο πρωτάθλημα. 31 λεπτό ο Βλίτσεκ το 2-1. Μπροστά ο Πανιώνιος στο σκορ. 5 λεπτά μετά 36 λεπτό ο Ανατολάκης με κεφαλιά αποκρούει στη γραμμή ο Μάτζιος. Ο διαιτητής δείχνει να συνεχίσει το παιχνίδι διαμαρτύρονται για γκολ οι παίχτες του Ολυμπιακού. Και στο 42 λεπτό μετά το κόρνερ του Γκόνια ο Βλίτσεκ ο Τσέχος το δεύτερο του στο παιχνίδι 3-1 μπροστά. Στο δεύτερο ημίχρονο αρχίζει με διακοπή 5 λεπτών λόγω προβλήματος στον ηλεκτροφωτισμό του σταδίου. Μια πολύ καλή ευκαιρία με το Σίλιακ, η μπάλα περνά έξω από το δεξί δοκάρι του Ελευθερόπουλου και το παιχνίδι τελειώνει με μια απόκρουση του Ντρόμπνη στο σουτ του Τζόρτζεβιτς. Απογοητευμένοι φίλοι του Ολυμπιακού αποχωρούν μετά την ήττα της ομάδας τους. Πάντως το αποτέλεσμα του παιχνιδιού στη Νέα Σμύρνη δεν άφησε αδιάφορους τους